Θεσσαλονίκη όταν έμενες, είχες πλακωθεί με όλη τη γειτονιά. Ισχύει αυτό. Μπουγάτσα Μίλκο. Ακριβώς. Δεν μπορώ να φανταστώ μετά τι όρια γίνονται στο μπάνιο. Αποσμητικό είχατε. Όντως τρώγανε μόνο καρύδες. Πώς ικανοποιούσε ένας παίκτης τον εαυτό του μέσα στο Survivor. Ανά πόσες μέρες κάνατε μπάνιο στο Survivor. Κάποιες. Τώρα, άμα δεν πιάσει λίγο τυράκι κάτω προσαγωγός, δεν μπαίνουμε για μπάνιο. Από εδώ αρχίζει και κόβει τα. Αυτό το βάλα ανάποδα εγώ. Ωπαλά, γι' αυτό ήταν crack. Άντσε λίγο. Εδώ είσαι. Εδώ είμαστε. Ωραία. Όμορφα. Ιδιωτική καταγραφή. Με τη δάλα. Με τη δάλα καρέ. Με τη δάλα καρέ, παιδιά. Λοιπόν, τα κλασικά μαγκές. Τα κλασικά είναι subscribe, σάπα και scribe. Το δεύτερο υπερκλασικό πρέπει να κάνετε πάντα όταν μπαίνετε στο αυτοκίνητο είναι να βάλεις τη ζώνη. Είναι τσάμπα και σώζει ζωές. Τρίτον, like. Τέταρτον, σχόλιο. Πέμπτον, πείτε μου κι άλλη μια κοπέλα που θα θέλατε να φέρω σπίτι. Τροφούμε λίγο στις κοπέλες, γιατί νομίζω ότι στο κανάλι τελευταία έχουν πέσει πολλοί άνδρες. Λοιπόν, πάω να πάρω Κατερίνα. Φυλάκια. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Φυλάκια. Κλείστε στο φυλάκια. Στάθη, τρακάραμε. Πάρα λίγο. Καλησπέρα. Πάω για γύρισμα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει με μια μικρή αργοπορία και πάμε να πάρουμε Κατερίνα Δαλάκα. Εν τω μεταξύ, το πρόβλημα με μένα ξέρετε ποιο είναι. Ότι δεν παρακολουθούσα καθόλου Survivor. Και αν δεν την είχα στο Instagram, δεν θα τη γνώριζα σαν πρόσωπο πραγματικά. Ναι. Έχω φτάσει, είμαι πάνω στη γωνία. Θα με πατήσουνε τα μάτια άλλος, για χάρη τράβει, σου. Τι φορά, αχ, φοράς αυτό το χάλι το τέτοιο. Χάλι. Το παπούτσι είναι κάλτσα στυλ. Ναι, την επόμενο στάδιο βγαίνω ξυπόλυτη. Είναι σαν κάλτσα, είναι σαν τα Μπαλενσιάγκα. Ωραία. Ότι δεν σε έχω δει ποτέ και φατσικά έπρεπε να σε θυμηθώ μέσω Instagram, πώς φαίνεται. Πόσο γαμάτος είμαι. Όντως. Δεν σε έχω. Δεν ήξερα καθόλου φάτσα. Μα κοίτα τι μαγικό θα κάνουμε τώρα. Περίμενε. Αλήθεια, στορκίζομαι για γίνω άλλη μία. Σε ό,τι έχω ιερό, δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο Survivor. Ούτε ένα. Δεν πειράζει. Είδα μόνο τα post του τελικού από το Instagram. Και αυτό επειδή ακολουθώ Σάκη. Δεν είχα δει κανένα. Ναι. Το μόνο που είχα παρακολουθήσει λίγο ήταν. Εσύ σε ποιο έχεις πάει, στο δεύτερο και στο τρίτο. Ναι. Θα πας και στο τέταρτο. Μην το παρακάνουμε. Καλά, κοίτα και με τη δεύτερη το παράκανε. Αλλά το μόνο που παρακολούθησα πρώτο επεισόδιο ήταν η σεζόν που είχε τον Αγόρου. Τον οποίο Αγόρου πρέπει να τον φέρω πιστεύω δικαιωματικά γιατί ο Αγόρου είναι ο λόγος που ξεκίνησε όλο αυτό. Αλήθεια. Ναι. Γιατί μου είχε κάνει εντύπωση που ανέβαινε followers τόσο ραγδαία. Παρακολουθούσα το. Εγώ ήμουν μέσα, δεν ξέρω ποτέ. Α, ίσω να σου πω κάτι. Κάτσε. Πάζει με τον Αγόρου ήμουν, στο δεύτερο. Με έκαψε. Α, στο δεύτερο ήταν Αγόρου. Ναι. Το πρώτο ποιο κέρδισε. Ο Ντάνος. Εγώ νομίζω ότι ο Ντάνος ήταν μαζί με τον Κότσι. Εντάξει, το έχω κάνει έτσι. Στο πρώτο κέρδισε ο Ντάνος. Ο Κότσις ήταν με το δεύτερο. Στο κέρδισε ο Κότσις και ήταν και ο Αγόρου και εγώ. Και στο τρίτο. Το τρίτο ήμουν εγώ που ήταν Ελλάδα-Τουρκία. Δεν κρυώνεις, ούτε ζεστάνεις. Τίποτα. Τέλεια. Λοιπόν, πάρα πολύ σοβαρό θέμα έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες. Ναι. Ανατριχιάζω μόνο που το λέω. Για πες το μου για να ανατριχιάσω κι εγώ, γιατί έχω καιρό να ανατριχιάσω. Αρχικά πόσο χρονών είσαι. Έγινε 27, μην μου το θυμίζεις τώρα. Πώς σου φαίνεται που φτάνουμε 30. Το πιστεύεις ότι έλεγα σε 3 χρόνια με 30. Ό, θα το ακούνε άλλοι και θα γελάνε, αλλά. Ό,τι χειρότερο. Τα καλά, χρόνια από 18 με 27 πέρασαν ναι, πολύ γρήγορα. Ναι, πραγματικά πολύ μπαμ. Και δεν κάναμε και τίποτα. Αυτό νιώθω, μια τρύπα στο νερό. Τίποτα δεν έχω κάνει. Τίποτα. Μετά το σχολείο, τίποτα. Τα χθες όμως που ξυπνάγα για να πάω σχολείο. Ναι, κι εγώ. Πόσο είσαι. Την ίδια ηλικία. 92. Ναι. 1992. Του πότε, τι μήνα. 20 Αυγούστου. Είμαι και πιο μεγάλο, με Απρίλιο. Τι ζώδιο, ε. Κρυός. Μισό λεπτό, χάρη. Ό,τι χειρότερο. Τώρα θα ήταν πρώτο να περνάνε μηχανάκι να πετάξει πάνω από την πόρτα. Όχι, κρυός, φίλε μου. Έλα, έχουμε και τα καλά μας. Γιατί, όχι. Φωτιά με φωτιά, λίγο. Είναι τη φωτιά και το δικό, γιατί εσύ τι είσαι. Λέων. Α, ο Λέων είναι τη φωτιά. Ναι. Έχει βάλει χυλάκια τώρα, τα είδα. Όχι, τίποτα. Λίγο εδώ. Μολύβι φοράω. Το μολύβι τα φουσκώνει. Όχι, δεν τα φουσκώνει. Έτσι είναι. Έτσι. Δες τον αδερφό μου και την αδερφή μου, όλο αυτό το πράγμα. Θα το ψάξω. Ψάξω. Βασικά θα σου το δείξω εγώ. Τι πιστεύεις ότι έχει γίνει μεταξύ Σύσης Χριστίδου και Έλλης Κοκκίνου. Ναι. Γιατί έκανε unfollow μία την άλλη. Όπα. Να πούμε τέτοιο πράγμα. Βεβαίως. Δεν το ήξερα καν γιατί δεν παρακολουθώ τηλεόραση. Σοκ. Ισχύει όμως το εξακρίβωσε. Όσο το κοίταξα. Λες. Για ποιο λόγο να γίνει. Έλατε. Δεν βρίσκω κάποιο άλλο λόγο. Αν γινόταν μάχη με ποια από τις δύο θα ήσουν. Δηλαδή σε έπαιρνε τηλέφωνο η Σύση και σου λέγε άλλα για μάρτυρες και σου λέγε και Κοκκίνου, αλλά εσύ για μάρτυρα. Ποιον από τους δύο θα διάλεγες. Τις ξέρεις. Όχι, δεν τις ξέρω προσωπικά. Ποια θα διάλεγες. Νομίζω θα διάλεγα τη Σύση Χριστίδου. Κι εγώ. Έχουμε απλά μου κάνει κανένα like που και που έτσι έκανα καμιά αστεία φωτογραφία. Τις κάνω κι εγώ. Αυτό μέχρι εκεί. Θα πήγαινα, αλλά και Κοκκίνου την έχω ακούσει μικρός. Δηλαδή, γιατί να μαλώσουν τώρα, αλλά εγώ έχω ξενερώσει από πριν. Να κρίμα, τώρα που μου το πες, αναφορέθηκα. Πώς ικανοποιούσε ένας παίκτης τον εαυτό του μέσα στο Survivor, στις δύσκολες πέτρινες ώρες, μέρες, μήνες. Ρε παιδί μου, σε έπιανε η τρέλα. Λίγο, να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Υπήρχε κάποιο δωμάτιο, υπήρχε
κάποια τουαλέτα, στείλατε κάποιο αντίσκηνο, πηγαίνατε στα δέντρα. Τι λες, αγόρι μου, καταρχήν. Δεν είχαμε ούτε όρεξη να περπατήσουμε να πάμε από την καλύβα στην παραλία για να πούμε να κάνουμε μπάνιο. Θεύεις ότι θα ήταν. Μπάνιο που κάνατε. Θάλασσα, πόλη. Όντως. Δεν βρωμάγατε με τα αλάτι. Θάλασσα στον Άγιο Δομήνικο δεν έχει τόσο πολύ αλάτι, αυτό είναι το καλό. Τα νερά είναι ζεστά. Οπότε. Όχι, δεν βρωμάγαμε. Γιατί δεν τρώγαμε κάτι για να βρωμάγαμε. Αποσμητικό είχατε. Ναι, είσαι καλά, παιδάκι μου. Φαΐ δεν είχαμε. Αποσμητικό θα είχαμε. Όντως τρώγανε μόνο καρύδες. Λες να σου λέω ψέματα. Δεν ξέρω. Τώρα εδώ μεταξύ μας. Εγώ εσύ και η κάμερα είμαστε. Δεν το μάθηκε κανένας. Οι δυο μας είμαστε. Δεν έχω κανένα λόγο να σου πω ψέματα. Νιώθεις τον κόσμο που μας κοιτάει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κοιτά λίγο την κάμερα. Νιώθεις παιδιά τα οποία. Και πιο μεγάλους οι οποίοι είναι τώρα. Τρώνε το μεσημεριανό τους. Και... Το νιώθω, ναι. Εσύ. Πάντα. Εγώ νιώθω ότι είναι μαζί μου. Νιώθω το αυτοκίνητο λίγο βαρύ. Κανόνισε να μας πατήσει κανένα τραμ. Όχι, όχι. Αν και δεν έχω δει πολλά ατυχήματα εδώ πέρα. Θεωρώ ότι πρέπει να είσαι πολύ λίθος για να σε χτυπήσει το τραμ. Εγώ αυτό λέω, αλλά κάθε μέρα κάτι διαβάζω με τα τραμ και μου έχει πιάσει μια τρέλα. Οπότε όταν ένας άνθρωπος τον έπιανε η τρέλα του ρε παιδί μου και ήθελε να βαρέσει μια πηχτή, αν είναι αγοράκι. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ρωτήσει. Θα σου πω ότι δεν υπήρχε αυτό το άγχος. Σενάριο μέσα στο μυαλό σου καν. Δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου. Γιατί ήμουν δύο χρονιές. Λέω άντε την πρώτη, ποτέ. Δεν περνάει. Γιατί έχω πάει φαντάρος, ας πούμε, ρε παιδί μου. Ναι, φαντάρος όμως τρως, κοιμάσαι. Είναι... Καλά, κοιμάσαι όχι τόσο, εντάξει, τρως. Ό,τι μπορείς να φας τώρα για να λειτουργήσει ένας οργανισμός πλήρως, πρέπει να τρως. Ούτε να σκεφτείς. Είσαι σαν να είσαι σε καταστολή. Ωραίο αυτό. Θα έβγαινες ραντεβού με τον Κότσι. Ο Κότσις είναι φίλος μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλά, ραντεβού, τι εννοείς. Ερωτικό, ρε παιδί μου, σε παίρνει ο Κότσις τηλέφωνο και σου λέει Κατέρινα, έχω πάθει μονόπλακα. Θέλω να σε βγάλω όπως και δίποτε σε ένα Ιταλικό, να σου παίξω ορεκτικό, πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο και τα συναφή. Του γύρναγε η βίδα, ρε παιδί μου, και σου λέει εγώ δύο ερωτικά. Ωραίο παιδί ο Κότσις. Πολύ ωραίο παιδί, αλλά. Ωραία και η Κατερίνα όμως. Δηλαδή δεν παίρνει και ό,τι και ό,τι. Να τα λέμε κι αυτά. Μου φαίνεται αστείο γιατί τον έχω ζήσει αλλιώς. Το βλέπω τώρα το πρωτοσέλιδο. Όχι, Κατερίνα Δαλάκα, Ηλία Κότσι. Όχι, ρε εσύ. Σαν φίλο μου θα έβγαινε, αλλά δεν μπορώ να τον δω αλλιώς από τη στιγμή που τον έχω γνωρίσει κάπως συγκεκριμένα. Πιστεύεις στη φιλία άντρα και γυναίκα. Πιστεύω γιατί έχω φίλους άντρες, ναι. Πιστεύεις ότι υπάρχει άντρας που σε βλέπει φιλικά τελείως. Την αλήθεια θέλω να πεις. Όχι. Αλλά εγώ όμως. Εγώ όμως τον βλέπω τον άλλο φιλικά. Άρα μήπως δεν υπάρχει φιλία μεταξύ άνδρα και γυναίκα. Δηλαδή. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Μπορεί να στο επιβεβαιώσει οποιοδήποτε φίλο. Σκέψου το λογικά. Δεν έχει μιλήσει και δεν έχει κάνει ερωτήματα. Σκέψου το λογικά. Δηλαδή οι άντρες που σκεφτόμαστε πιο πολύ με το κάτω το κεφάλι. Είναι μια κοπέλα η οποία. Παιδί μου, υπάρχουν μικρά παιδάκια που μας βλέπουν. Είπαμε το κάτω το κεφάλι. Σκέψου τώρα μια γυναίκα η οποία είναι από ένα στάνταρ και πάνω. Έτσι πόσο μάλλον εσύ ή μια οποιαδήποτε άλλη κοπέλα. Και να γίνει να του πει του άλλου, έλα να γίνει η μπατερντή εδώ πέρα. Να μιλήσουμε για λίγο τουρκικό, α πούμε. Το μπατερντή είναι προς τουρκικό μεριά. Εσύ το βγάλεις τώρα, ε. Θα μπορούσα. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να άντρα να σε δει σαν φιλικά. Νομίζω. Ξέρω πώ το βλέπει εσύ. Να σου πω τότε σαν χωριά μου δεν υπάρχει. Θα σου πούνε τώρα όλοι οι προσπαθώ μαμιάδες ότι όχι, μα εγώ σε βλέπω μόνο φιλικά. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο ταιριαστό ζευγάρι από την ελληνική showbiz κατά τη γνώμη σου? Ρουβάς Ζιγούλη. Ρουβάς Ζιγούλη. Εγώ με τρελή ρουβίτσα, πεθαίνει και ρουβά. Πώς κρατιέται ο ρουβάς ακόμα? Έχει άστρο. Ό,τι και να κάνει. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνει γίνεται και πιο όμορφο. Και πιο γοητευτικό. Ναι. Είναι κάποιοι άντρες που. Το έχουν. Πες μου άλλον έναν άντρα που το έχει αυτό. Το Brad Pitt. Θα μου πει Brad Pitt. Το ακούω. Αν και όσο μεγαλώνει και τα σαγόνια το λένε πολύ ωραίο. Μια χαρά είναι τα σαγόνια. Είναι ωραίο. Εντάξει, Τζολί έχει δίπλα του, έτσι δεν εντάξει, έχει. Εντάξει, χωρίσανε, το ξέχασες. Εντάξει, δεν τα παρακολουθώ πολύ. Για μένα πάντα θα είναι αυτοί οι δύο παντρεμένοι. Όπως για μένα για πάντα θα είναι το ίδιο πρόσωπο ο Χατζηνικολάου με τον Ευαγγελάτο. Η Δέφα Αλεξιάδου με τη Λίτσα Πατέρα. Και εμένα, και εμένα. Ξέρω τι σου λέω τώρα. Του δίνω χέρι εδώ και 5 λεπτά για τον Ευαγγελάτο. Γλυκέ μου. Ποια είναι η ιδανική διαφορά ηλικίας που πρέπει να έχει ένα ζευγάρι? Νομίζω 8 χρονάκια. 8, ε. Εγώ περίμενα να μου πεις δεν υπάρχει ιδανικό. Δηλαδή 8 χρόνια να είναι μεγαλύτερος ο άντρας από τη γυναίκα. Τι γυναίκα? Όπα. Το πηγαίνει σχολείο. Λες. Δηλαδή εσύ τώρα θα ήθελες να είσαι με έναν άντρα 35 χρονών? Νομίζω ναι. Αν σου έρθει ο 25 ο στημένος, ο ψαγμένος ο γάματα. Σημασία έχει πως σκέφτεται κάποιος, όχι πως φαίνεται. Ωραία, άρα εντάξει, δεν υπάρχει τόσο ηλικία. Δεν υπάρχει κάποιο. Αλλά το ιδανικό για σένα είναι. Πιστεύω ότι πρέπει να έχει κάποιο. Υπάρχει κάποια διαφορά. Ωραία. Έχεις κάνει κάποια έτσι διάκριση? Δεν παρακολουθώ τίποτα, μην σου λέω και βλάκι. Καλύτερη διάκριση που έχω πάρει είναι χρυσά μετάλλια στο Βαλκανικό. Α, και έχω μπει και τελικό στο Πανευρωπαϊκό. Α, έχεις διακρίσεις. Δόξα τω Θεώ, ακόμα δεν έχω πετύχει αυτά που έχω ονειρευτεί, αλλά νομίζω ότι πότε είναι καλό δρόμο. Στα 40 σου? Ναι, 50. Ωραία. Εγώ όσο πότε... μεγαλώνω νομίζω ότι είναι μόνο. Και ομορφαίνεις, ε. Πιστεύεις ότι είσαι από αυτούς? Δεν ξέρω. Θα δείξει. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ. Θα μου στείλει ένα μήνα όταν πας 40 και θα σου πω. Οκ. Για να κάνουμε καμιά βόλτα στη Γλυφάδα. Αμέ με πει όμως εκείνη τη φορά. Πει στα 40, εγώ θα είμαι ίδια, να ξέρεις.
Λες. Γιατί θα κάνω πάντα προπόνηση. Ωραία. Θα ξεκινήσω κι εγώ για να σε φτάσω. Άμα. Μου στέλνουν πολλά παιδιά και με ρωτάνε αν θα πας σε κάποιους αγώνες προετοιμασίας, παύλα πρόκρισης για αγώνες στους Ολυμπιακούς, νομίζω. Ναι. Το Δεκέμβρη θα φύγω, όπως κάνω κάθε χρόνο, για ένα μήνα στην Αφρική. Α, ναι. Γιατί Αφρική? Γιατί εδώ πέρα, επειδή έχει πάρα πολύ κρύο και στο ΆΚΑ δεν έχουμε. Το αγώνισμά μου είναι 400 μέτρα και αναγκαστικά πρέπει να κάνω έξω. Έχει πάρα πολύ κρύο με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματισμοί και να μην μπορείς να βγάλεις την προπόνηση όπως πρέπει. Οπότε πάμε στην Αφρική που έχει καλοκαίρι, έχει υψόμετρο που ανεβαίνουν τα ματολογικά σου και γενικά όλος ο οργανισμός σου έχει έτσι ένα δυνατό πουστάρισμα. Το ψάχνεις πολύ δηλαδή. Άμα θες να φτάσεις κάπου ψηλά, πρέπει να βρεις τα καλύτερα μέσα για να βγει καλά η προετοιμασία σου. Άρα η μεγαλύτερη σου επιτυχία στην καριέρα σου ήταν? Τελικός που μπήκα στο Πανευρωπαϊκό. Και στο Πανευρωπαϊκό τι έκανες? Έπαιδε. Εγώ από Στίβο έχω μείνει τώρα, τι να σου πω. Κεντέρι. Αλλά αυτές οι εποχές είναι χρυσές εποχές. Κατερίνα Φάνου. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι θρύλοι για μένα και πραγματικά κάθε φορά που βλέπω βιντεάκια συγκινούμαι. Μία αθλήτρια του Στίβου ακολουθώ πέραν από εσένα, μία Ελισάβετ. Την Πεσερίδου, την κολλητή μου. Μπράβο. Γιατί την πήραμε μαζί μας? Ξέρεις πόσο τρελή είναι? Δεν έχεις δει πιο τρελή. Έπρεπε να μου το έχεις πει. Πώς το σκέφτηκα, το πρωί μαζί μας τα φέρω. Τι νούμερο που τη φορά? 40. 40, βρίσκεις πάντα το νούμερο σου αυτό που θες? Ναι. Πάντα, δεν υπάρχει ούτε μία. Το 38 φορά. Είναι το πιο κοινό, οπότε το 38 έχει έλλειψη. Το 40, ας πούμε, που είναι σαν βατραχοπέδιλο, βρίσκεις πάντα. Σαν βατραχοπέδιλο, παιδάκι. Εσύ φορά αντρικό. Το παράκανε στο. Το στο διάστημα. Όχι, θεωρώ ότι για το 40 είναι, είσαι λίγο ποδάρα. Κακά τα ψέματα. 40, αναλόγω στο καλούπι. Καλά, άμα ποτέ δεν βρει παπούτσι. Ναι, θα να βρει. Όχι, δεν σου βρω εγώ. Εσύ μόνο θα βρει το όπο. Όπο.gr και μπε εκεί πέρα και διάλεξε. Τα έχει όλα. Εγώ τι είμαι για να σου βρω το όπο? Έλαντε. Πόσα αδελφιά έχει? Τρία. Τρία είμαστε με μένα μαζί. Άλλα δύο. Αγόρια, κορίτσια. Μία αδερφούλα μικρή και τον αδερφό μου. Ακολουθεί Στίβο κάποιο από αυτού? Όχι, ο αδερφό μου ασχολείται με το βάρη και τα γυμναστήρια και αυτά και η αδερφή μου κάνει τα εκποντό. Όπω έκανα κι εγώ. Α, είστε όλοι του αθλήματο? Όλοι οικογένεια. Και οι γονεί μου είναι γυμναστέ. Α, μάλιστα. Πατέρα μου πρωταθλητή στα εκποντό. Αλήθεια. Άρα γεννηθήκατε όλοι με κοιλιακούς. Τους δουλέψατε και λίγο. Ακριβώς, προπόνηση. Θέλεις να βάλουμε κόσμο μέσα στο αυτοκίνητο να σου κάνουμε τρεις ερωτήσεις? Ναι, αν πετύχουμε κανέναν. Αμέ. Δεν το έχουμε, δεν είναι σίγουρο, αλλά μπορεί και να το κάνουμε. Ανά πόσες μέρες κάνατε μπάνιο στο Survivor? Κάθε να υποθέσω. Μέρα. Κάθε μέρα. Υπήρχε κάποιο έτσι, μη μου τον ονοματίσεις ή κάποια που να την προσπέρναγε στο και μία μέρα. Έτσι, καμιά φορά να βαριόταν. Υπήρχαν. Εκεί λίγο τσιγκ. Όπως και στη ζωή μας, ξέρεις. Κάποιοι δεν το έχουν. Αρχίζει και γίνεται ωραίο τώρα σιγά-σιγά το δρομολογιάκι. Κάποιοι δεν το έχουν όλο το άλλο. Κάποιε τώρα, άμα δεν πιάσει λίγο τυράκι κάτω προσαγωγό, δεν μπαίνουμε για μπάνια. Σταμάτα. Λίγο ροκφοράκι εκεί πίσω. Ο Χρήστος Παπάς με ρωτάει αν σε επηρέασε στο άθλημά σου η συμμετοχή σου στο Survivor. Το πρώτο Survivor δεν με επηρέασε. Περίμενα να με επηρέασει. Δηλαδή έφτασα σε πολύ καλές επιδόσεις που είχα και πριν το παιχνίδι, σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Τώρα τη δεύτερη φορά μπορώ να πω ότι με έχει επηρεάσει κυρίως λίγο ψυχολογικά. Ότι με έχει αλλάξει σαν άνθρωπο λίγο. Είναι δηλαδή ψυχικά αυτή... κουράστηκα τώρα. Απ' την πρώτη κουράζονται και επίσης είχα ακούσει παιδιά από το Power of Love που είχα συζητήσει ότι όντως από εκεί μέσα βγαίνει, αν και δεν είναι κουραστικό. Εγώ βγήκα διαφορετικό άτομο. Καλή διαφορά ή κακή διαφορά? Καλή διαφορά. Τον βλέπεις αυτό το θάμνο? Ναι, τι. Έχω καρφωθεί με σέγγουι εδώ μέσα. Μιλά σοβαρά. Ναι, ξέρεις αυτά τα όρθια που κάνεις έτσι. Μια χαρά σε βλέπω. Έκανα κόντρα με το φιλαράκι μου τι το ίδιο. Μακρύς μπλε. Ναι. Oh. Πού κολλεύσα? Παίζει ρόλο όταν πέφτεις, τι ματιά έχει. Όχι, άσχετο τώρα. Α, ωραία, σούρθε. Και έκανα έτσι να έρθω με φόρα για να τον περάσω και από έτσι βρέθηκα έτσι. Εννοείται ότι το σέγγουι σηκώθηκε, έφυγε μέσα στους θάμνους και εγώ μέτρησα με το πηγούνι όλη την άσφαλτο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί. Θα έκανε θέατρο? Μου έχει γίνει μια πρόταση από την Τουρκία για να κάνω θέατρο. Θέατρο στην Τουρκία? Θα μπορούσα να μείνω στην Τουρκία. Όχι. Βασικά δεν θα μπορούσα να μείνω πουθενά άλλο εκτός από την Ελλάδα. Η Ειρήνη Καζαριάν δηλαδή να ζηλεύει τώρα που θες να κάνεις και εσύ θέατρο? Δεν θέλω να κάνω. Οπότε μου έγινε πρόταση. Θα έκανες όμως? Όχι. Άρα τσάμπα δεν το, πρόταση. Δεν το έχω. Δεν το έχεις, ε. Βασικά δεν μου αρέσει κιόλας. Ωραία. Άρα τσάμπα η πρόταση. Η λήθη ερώτηση βέσκα σου έκανα, δεν νομίζω. Θα πήγαινε στο GNTM. Να κάνω τι? Κοιτάει, από τις φετινές κοπέλες, χωρίς να θέλω να φίξω καμία, θεωρώ ότι είσαι πολύ πιο ωραία από τις μισές και παραπάνω. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Έχουν δηλαδή, έχουμε φέτος μέσα πολύ πραγματάκι. Νομίζω με κοντή 1,70. Δεν είμαι ο κατάλληλος για να το κρίνω. Μιλάω τώρα με το γούστο μου σε σχέση με τις περσινές. Θεωρείς ότι το Survivor το 2 που πήγες εσύ ήταν. Για ποιο λόγο δεν πήγε τόσο καλά όσο το 3 σε τηλεθέαση? Το 3 δεν πήγε τόσο καλά όσο το 2. Ναι, το 2 σε σχέση με το 3. Έπαιξε ρόλο και το 1. Ναι. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι έχω ρωτήσει, αλλά δεν πειράζει. Ναι, τα μπέρδεψες. Λοιπόν, το 1 έκανε το μεγάλο μπαμ. Ωραία. Το 3 έκανε. Το 2, εμείς, το δεύτερο που ήταν κέρδισε ο Ηλίας, έκανε 40% με 35% που είναι πάρα πολύ καλό ποσοστό. Καλά, ναι. Το 3 πάτωσε. Πάτωσε. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι φθείρει όταν κάτι το βλέπεις κάθε χρόνο, το βαριέσαι. Και πιστεύω ότι δεν άρεσε και πολύ στον κόσμο το κόνσεπτ Ελλάδα-Τουρκία. Αυτό νομίζω. Αλήθεια. Ναι, αν δεν κάνω λάθος. Τι στόχους έχεις από εδώ και πέρα? Έχω ξεκινήσει την προετοιμασία μου εδώ και ένα μήνα περίπου. Γιατί μετά το παιχνίδι έκατσα κοντά στον 1,5 μήνα να ξεκουραστώ, κυρίως ψυχικά. Και έχω ξεκινήσει τις προπονήσεις μου και το Μάιο ξεκινάνε πρώτα Θεός οι αγώνες. Ωραία. Και για να δούμε πώς θα πάμε. Κυνηγάμε τώρα για την Ολυμπιάδα. Το οποίο είναι? Απέχω ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο είναι πολύς χρόνος να φανταστώ.
πέφτει, αλλά είναι, είναι πολύ χρόνο όταν έχει τελειοποιήσει την κούρσα σου. Ναι. Όταν έχει πολλά λάθη, δεν είναι πολύ χρόνο. Πέφτει ο χρόνο. Οπότε θα δούμε πώ θα πάει. Αυτό είναι ο στόχο μου. Από εκεί και πέρα, του ανθρώπου που με στηρίζουν, που είμαι πάρα πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Φαντάζομαι γονεί σου, προπονητέ. Οι γονεί μου, ο προπονητή μου όλα αυτά τα χρόνια. Και... ένα όνομα του προπονητή να του δώσουμε τα σπέκια. Γιώργο Παναγιώτοπουλο. Μπράβο, κύριε Γιώργο. Οι φίλε μου. Α, ναι, μένα... πρέπει να έχει και πόπο και ζήλια τώρα από τι φίλε και αυτό και δημοσιογραφικά. Ευτυχώ δεν έχει. Γιατί οι φίλε μου είναι αληθινέ. Αυτό. Δηλαδή, βλέπει στα μάτια του άλλου αν χαίρεται με τη χαρά σου ή με την επιτυχία σου. Σωστό. Θα άνοιγε ποτέ μαγαζί δικό σου? Ναι, θα άνοιγα. Τι μαγαζί θα ήθελε να ανοίξει? Σουβλατζίδικο για να τρώω όλη μέρα. Α, τρώγε σουβλάκια εσύ όλη μέρα? Δύσκολο. Γιατί τι νομίζει ότι τρώω? Κοίτα, για να κρατιέσαι έτσι σίγουρα δεν τρώω αυτά που τρώω εγώ. Κάνει λάθο, τρώω χειρότερα από σένα. Άρα τι μεταβολίζει? Και πέτρε να φάσει, μεταβολίζεσαι. Κάνω πολλέ ώρε προπόνηση, αλήθεια είναι αυτή. Πόσε ώρε προπόνηση κάνει την ημέρα? 6 με 7 ώρε. Τι κάνει τον ελεύθερο χρόνο? Βλέπω ταινίε, πάω για καφεδάκια με τι φίλε μου ή πάω για ψώνια. Πού συχνάζει, ποια περιοχή? Κυρίως Χαλάνδρη, Μαρούσι, εκεί. Είναι Χαλάνδρη ή Χαλάντρη που μου αρέσει να το λέω? Χαλάντρη. Χαλάντρη. Τι μουσική ακούς? Τα πάντα, δεν έχω θέμα. Αναλόγως με το mood. Ποια γνώμη σου για τον Τόκελ? Ποιον? Τόκελ. Νέος YouTuber. Αγόρι μου, δεν βλέπεις κανέναν. Ποιο YouTuber? Δεν μας ενδιαφέρει κανένας άλλος. Αλέξανδρος Κοψιάλης, τι YouTuber τώρα βλέπεις? Εντάξει, τώρα αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσα να ακούσω. Συγγνώμη, αλλά... ποιος. Για να μην τον ξέρω, σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικό. Ο Τόκελ έχει χαράξει πορεία στο ελληνικό YouTube. Σίγουρα. Κακά τα ψέματα, ναι. Δεν το ξέρω. Είναι σαν να λέμε ο Γκότσις του Survivor. Ωραία. Νέος ανερχόμενος ράπερ. Μαλιάτσης. Ούτε αυτό το ξέρεις? Όχι. Ούτε. Ποια η γνώμη σου για τον Τσιτσιπά? Πρέπει να κουρευτεί ή όχι? Όχι. Όχι. Νομίζω ότι του πάνε τα μαλλιά μακριά. Του πάνε. Ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη φοβία σου? Είτε είναι αντικείμενο, είτε είναι κατάσταση, είτε είναι το σκοτάδι. Η απώλεια δικών μου ανθρώπων. Δεν μπορώ καν να το. Βλέπει, σοβάρεψε. Ναι, δεν μπορώ καν να το σκεφτώ. Σκυλιά, γατιά έχει? Έχω, ναι. Σκυλιά, γατιά. Σκυλόγατα. Και τα δύο? Όχι, έχω ένα σκύλο, τον έχω στην Κατερίνη στου δικού μου, γιατί εδώ πέρα δεν προλαβαίνω. Έχει δεχτεί bullying? Όχι. Ίσα-ίσα ήμουν από τα άτομα που βοηθούσαν τα άτομα που δεχόντουσαν bullying. Καλό σχολείο. Και αυτό θα παίξει στην τηλεόραση νομίζω. Με τον Νίκο Μουτσινά, ποια σχέση σου? Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ προσωπικά. Ποτέ? Όχι, όχι. Θα πήγαινε στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά? Ναι, τον θεωρώ πάρα πολύ ευχάριστο σαν άνθρωπο. Γιατί πιστεύεις ότι σε έχει φωνάξει? Θα ζαμπά να τον δίνουμε. Θέλει. Να το την πούμε. Τον έχουμε. Αγόρι μου. Τον έχουμε. Έχεις δει ποτέ αγόρι? Ναι. Αλήθεια. Τι ηλικία ήσουν? Όχι αγόρι. Έναν στο δρόμο έδειρα, ο οποίος ήταν επιδειξίας ανώμαλος. Έδωσε αυτό το χέρι μπουνίδι. Ήταν μπουνιά και ξάπλα. Ναι. Θεσσαλονίκη. Τι μέσο χρησιμοποίησες για να μπεις και στο φετινό Survivor? Πώς είναι να κάνει ένα back to back? Έβαλα τα πάντα για να μπω στο Survivor μέσα. Ήθελα οπωσδήποτε από τα γνωσμένα να μπω. Δεν έβαλα κανένα μέσο, ρε. Μου έγινε η πρόταση, τα έβαλα κάτω, τα θετικά, τα αρνητικά. Τα ζήγησες. Τι θετικό είχε το να ξαναμπείς και τι αρνητικό? Θετικό. Μου έγινε μια πάρα πολύ καλή οικονομική πρόταση. Η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και τα έβαλα κάτω και ήξερα ότι το καλό για τη ζωή μου, γιατί δυστυχώς στη ζωή πρέπει να έχεις κάποια. Πώς θα ζήσεις. Το έπαθλο του Survivor γίνεται γνωστό, πέραν αυτά που παίρνεις για κάθε επεισόδιο, γίνεται γνωστό και το έπαθλο που παίρνει ο πρώτος νικητής? Ναι, είναι τα 100.000 ευρώ. Είναι 100.000, Τα έχεις επενδύσει κάπου ή τα έφαγες όλα σε... Δεν τα έχω πάρει ακόμα, γιατί τα παίρνουμε μετά από 6 μήνες. Αυτά που παίρνατε από το επεισόδιο, σας τα δίνανε? Ναι. Σκέφτεσαι δηλαδή με αυτά τα λεφτά να τα επενδύσεις, να κάνεις το σουβλατζίδικο ή κάτι άλλο? Να κάνω κάτι, ναι, δεν ξέρω ακόμα τι, γιατί επειδή. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται και στην καλύτερη περίοδο της. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι όταν έχεις μαζέψει κάποια λεφτά με κόπο να πας να τα βάλεις κάπου και να πάνε στράφει. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι έξυπνο και κάτι το οποίο θα. Καινοτόμο. Σου αποφέρει καρπούς. Για τον εαυτό σου θα πάρεις κάτι όμως για πάρτι σου. Καλά, όχι ότι έχεις πάρει για μισό εκατομμύριο. Είναι γενικά σπάταλη. Δεν έχει αλλάξει τίποτα την Κατερίνα παρόλο που κέρδισε αυτά τα χρήματα. Πιστεύεις ότι με αυτό το έπαθλο έχει αλλάξει κάτι πάνω? Όχι. Ίσα-ίσα να σου πω την αλήθεια, πιο ταπεινή είμαι μετά το παιχνίδι παρά πριν το παιχνίδι. Ο τέλειος άντρα. Δηλαδή έρχεται κατά πάνω σε ένα να στην πέσει και εσύ λιποθυμάς. Πώς είναι αυτός που λιποθυμάς για πάρτι? Μην μου αρχίσει τώρα τα του χαρακτήρα και αυτές τις μπινιές. Εξωτερική εμφάνιση. Α, εξωτερική εμφάνιση. Ναι. Εννοείς τι μου αρέσει? Όχι. Τι? Εξωτερική εμφάνιση, λοιπόν. Ξέρω εγώ. Πες μου. Μαλλί, ύψος, σώμα, γωνίες, μάτια, φρύδια. Όλα. Μ' αρέσουν τα γαλάζια μάτια. Καστανός. Καστανόξανδος είμαι. 1,5 στα 2. Ύψος. Δεν έχω θέμα, ένα 1,80. Εντάξει, στο όριο. Τι άλλο κοιτάς? Το χαρακτήρα κοιτάμε. Εννοείται ότι θα πρέπει να σου αρέσει. Δεν είναι, είναι ο κάθε άνθρωπος διαφορετικός που μπορεί είσαι να πιο πολύ, δεν είσαι πιο πολύ ξέρω, του μελαχρινού, του αρενοπού, του τατουαζάτου, του μηχανόβιου. Όχι, όχι, όχι. Όχι, σ' αρέσουν οι μηχανές? Δεν μ' αρέσουν, όχι. Top 3 Ελλήνων γυναικών, ρε παιδί μου. Νομίζω Αραβανή, Δούκισσα, Οικονομάκου. Άψογα. Άψογα. Ποιο είναι το χειρότερο και ποιο το καλύτερο πέσιμο που σου έχουν κάνει? Ποια είναι η κίνηση που θα θυμάσαι, έστω κι αν ήσουν μικρή ή μεγάλη? Μπορεί να είναι ένα χειρότερο χαρτάκι. Χειρότερο δεν έχει κάνει κάποιος κάτι. Θα έχει έρθει κανένα μαλάκα να σου πει, ξέρω εγώ. Όχι, ωραία. Το καλύτερο. Ναι, δηλαδή αυτό που. Που το σκεφτόσουν μετά. Μπορεί να σου στείλει να κάνει μια όμορφη κίνηση, να σου στείλει λουλούδια. Χωρίς να γιορτάζει κάτι, να το περιμένει. Ναι, ναι, ναι,
Σου έχουν στείλει. Μπορεί να σου στείλει 130 φίλοι, να ήταν large. Μπορεί να σου στείλει ένα από τον κήπεδο, να ήταν γυφταίο. Δεν έχει σημασία το πόσο, σημασία έχει κίνηση. Σημασία και το κίνηση. Ένα. Άρα ήταν. Αρκεί. Λουλούδι, δηλαδή. Ναι. Με λουλούδι μπορεί να σε κάνει κάποιο καλά στο πρώτο νομίζω ραντεβού. Νομίζω ότι τα απλά πράγματα είναι και τα πιο όμορφα. Κατερίνα Δαλάκα. Τα απλά πράγματα είναι και τα πιο όμορφα. Μεγάλο ρητό. Δεν είναι. Τέλειο. Η ευτυχία που κρύβεται, στα λούσα και στα υλικά αγαθά ή στα απλά πράγματα και στις κινήσεις. Στα λεφτά, κάποιος. Στα λούσα, στα γρήγορα τα αυτοκίνητα. Ναι, εννοείται. Αυτά θα σε, πάνε μπροστά. Ακριβώς, θα πεις ένα γρήγορο αυτοκίνητο και θα πεις πόση ευτυχία νιώθω δηλαδή μπράβο. Μέσα αυτό το αυτοκίνητο. Έτσι, μπράβο. Ποιο είναι το καλύτερο και ποιο το χειρότερο δώρο που σου έχει κάνει αγόρι σου. Έχει σχέση τώρα αυτόν τον καιρό. Όχι, δεν έχω σχέση. Πότε είναι η τελευταία σου σχέση, πότε ήταν. Έχει 3 χρόνια περίπου που είμαι μόνο. Τα πέτρινα χρόνια, 16 με 19. Ποιο είναι το καλύτερο δώρο που σου έχει πάρει κάποιος και δεν το πάμε το, με την ακρίβεια. Το καλύτερο. Το καλύτερο δώρο που μου έχει κάνει δεν είναι υλικό. Είναι να έρθει σε έναν αγώνα που είχα χωρίς να με ενημερώσει. Ωραίο. Ήταν μακριά. Ναι. Εντάξει, απλό, λιτό και απέριτο. Η Αναστασία Ημυρτιανού ή Μυρτιανού με ρωτάει, θα έκανες τηλεόραση ή τηλεόραση θα έκανες. Προς το παρόν, όχι. Δεν θέλω να λέω όχι, γιατί και πέρυσι είχα πει ότι δεν πρόκειται να ξαναπάω στο Survivor και πήγα. Οπότε από εκεί και πέρα πήρα το μάθημά μου ότι δεν θέλω να λέω όχι. Κάτι. Και έναν μπαμ. Ακριβώς, γιατί εκεί. Η ζωή δεν μπορεί να στα φέρει αλλιώς. Τέλειο. Οπότε αυτή τη στιγμή. Όχι. Το μέλλον δεν ξέρεις τι μπορεί να σου επιφυλάσσει το μέλλον. Δεν ξέρω τι με επιφυλάσσει βασικά το αύριο. Σου έχει τύχει στην μέχρι τώρα πορεία σου που είσαι αθλήτρια, χωρίς να μου ονοματίσεις, να στην έχει πέσει κάποιος προπονητής. Όχι, ποτέ. Να σου έχει κάνει καμιά κίνηση περίεργη. Όχι, όχι, ποτέ. Συμβαίνει γενικότερα αυτό να ξέρεις. Συμβαίνει νομίζω στήχερε. Περισσότερο στα ομαδικά έχω ακούσει. Στο Στίβο δεν έχω ακούσει κάποιο τέτοιο σκηνικό. Εκεί βαράνε μπιέλα πιο πολύ που τα βλέπουν όλα μαζεμένα. Δεν ξέρω. Γνώμη για τον Ιμανίδη. Συμπαθώ πάρα πολύ το Σάκη. Πάρα πολύ. Είναι πολύ επιτυχημένος και αυτός πιστεύω ότι έχει άστρο, όπως είπα και για το Ρουβά. Και τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά. Και αυτό, σε αυτό που κάνει είναι top. Γνώμη και για Μπόμπα. Μιας και πιάσαμε την αγαπώ. Τα Ιμανιδέικο. Την αγαπώ πολύ. Είναι ένα κορίτσι γλυκύτατο. Κούκλα. Ναι, είναι πολύ όμορφο. Με καλή ψυχή και αυτό μετράει. Άξιο παλικάρι και τα λοιπά. Σταμάτα, μωρέ. Με ποιον παίκτη από εκεί μέσα είχες κόντρα που μέσα στο παιχνίδι ήθελα να δώσεις και δύο ανάποδες, αλλά εντάξει, δεν έκανε. Φέτος είχα μια κόντρα με έναν από, ένα παίκτη από την Τουρκία. Τον Μπόρα είναι θα περάσει. Μπόρα είναι θα περάσει. Από τους Έλληνες, μία που τη είχε πατήσει το πόδι και είχε στραβώσει μία κοπέλα βαμβακούση. Ναι. Την είπα καλά. Ναι. Αυτή λέει το έκανες επίτηδες. Λέει και μετά τις φώναξες και εσύ τις είπες όχι, το πάτησε, ήταν σκοτάδι. Κοίτα, απλά και μέσα στο παιχνίδι όλα γίνονται. Τόσο. Μεγαλοποιούνται. Είχες κάποια κόντρα έτσι με κάποιον άλλον πέραν από αυτήν που τις πάτησε στο πόδι της κοπελίτσας. Γενικά είχαμε κάποιες κόντρες μέσα στο παιχνίδι, αλλά με τα παιδιά αυτά δεν έχω κανένα πρόβλημα έξω από το παιχνίδι. Μιλάς με κανέναν απ' έξω από το παιχνίδι. Ναι, είμαι πάρα πολύ φίλη με τον Παναγιώτη, τον Κωνσταντινίδη. Και με άλλα παιδιά. Γενικά το πρόγραμμα μου είναι τόσο φορτωμένο που δεν θα κάτσω να πάρω. Δεν παίρνω τηλέφωνο τους φίλους μου για τις που είναι 10 χρόνια. Τα... Μπράβο. Θα πάρουμε αυτούς τώρα. Τους ξεπλένιδες. Δεν πάνε να γαμηθείτε. Δεν μπορεί στα μάτια, ρομαντικά. Με κοπέλες από εκεί μέσα, δηλαδή με τη Βαμβακούση ξαναμίλησες ή μείνατε στο πόδι. Ξαναμιλήσαμε, ναι. Τα βρήκατε. Τα βρήκαμε, μετά τα χάσαμε πάλι. Άντε πάλι, γιατί βρε παιδιά. Για κάτι δικά μας θέματα. Τώρα κι εσύ. Καμιά μπούφλα που να έπεσε μέσα στο παιχνίδι και να μην έδειξε η κάμερα, τίποτα. Όχι, όχι. Τι μαλωματάκια. Γίνανε κάτι λίγο. Μαλωματάκια, γίνανε κάποιες μέρες. Ναι, που δεν τα είδατε. Κατηνίστηκα, Ωραία. Θες να μου πεις έτσι ένα σποϊλάκι έτσι ωραίο μικρό. Είχαμε ένα δυνατό μάλωμα μεταξύ Κωνσταντινίδη και Τόνι. Το οποίο δεν το έδειξε. Έγιναν κάποια μαλώματα. Να σου πω από τώρα το εξώφυλλο. Νέες αποκαλύψεις για το Survivor. Η Κατερίνα Δαλάκα τους δίνει στεγνά. Τους δίνει στεγνά. Ποιοι παίξανε μπουνιές μέχρι. Θανάτου. Μέχρι θανάτου. Οπότε βγήκανε πιστόλια εκεί πέρα τώρα, έγινε σκοτωμό. Κάνανε τα σνάιπερ. Πιστόλια βγήκανε στο Survivor. Η Κατερίνα Δαλάκα δίνει τους δράστες. Το Nomads ήταν πιο δύσκολο, ναι ή όχι. Όχι. Με τη Βαμβακούση θα γινώσουν από τα κουμπάρα. Όχι. Κορνάρεις γενικά όταν οδηγείς. Εγώ μαλώνω πάρα πολύ μέσα στο αμάξι. Αλήθεια. Άμα έρθει κανείς και σου πατήσει κανένα μπουνίδι και ξαπλώσεις, τι θα γίνει. Θα του πατήσει και εγώ. Όταν θα ξυπνήσεις στο νοσοκομείο με ορούς. Να μην τσακώνεστε ρε παιδιά στον δρόμο, δεν αξίζει. Να σου πω κάτι, κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν έξω και έχουν μέσα τους το όρεξη πολύ να μαλώσουν. Πολύ κακία, ναι. Γιατί σε λένε Ιένα. Εγώ το λέω το Ιένα. Έτσι, για πλάκα. Έχεις ζηλέψει ποτέ κάτι στη ζωή σου, είτε καλοπροαίρετα είτε κακοπροαίρετα. Κακοπροαίρετα μπορείς να μπεδεί, ξέρω εγώ, να ζήλεψες. Κακοπροαίρετα ποτέ. Μόνο καλοπροαίρετα. Βασικά δεν νιώθω ποτέ ζήλια για ανθρώπους που είναι πετυχημένοι, που είναι χαρούμενοι. Σα-ίσα χαίρομαι και λέω, μακάρι να είμαι κι εγώ έτσι. Πού βλέπεις τον εαυτό σου από τώρα σε 5 χρόνια. Σε Κατερίνη. Α, όντως. Όχι, πλάκα κάνω. Δεν ξέρω, θέλω να, έχω, να καταφέρω κάποια πράγματα όπως σου είπα, σχέση με τον αθλητισμό. Σ' αρέσουν οι λακκούβες που έχει γλυφάδα. Ναι, τρελαίνομαι. Και από εκεί και πέρα να δω επαγγελματικά πού θα κινηθώ και να στρώσω τη ζωή μου, να κάνω μια οικογένεια. Πότε θα ήθελες να κάνεις οικογένεια? 4 χρόνια. Μπαμ, εκεί όμως. Δεν μου είπες ότι πρέπει να τα λέω. Θες αγόρι ή κορίτσι? Αγόρι. Γιατί?
Θέλω γόρι. Είναι παρκετή. Μάλιστα. Έχω μάθει ότι όταν κάνεις πολύ προπόνηση γίνεσαι κατακόκκινη. Ποιος τα λέει αυτά? Ότι μικρή ήσουν αγοροκόριτσο, ισχύει αυτό? Έπεσα μέσα. Ισχύει. Ωραία. Έπαιζα μπάλα με τα παιδιά στη γειτονιά και τον αδερφό μου. Σ' αρέσει να πίνεις μπουγάτσα με μίλκο? Ναι. Ποιος τα λέει αυτά? Τώρα εντάξει. Πεθαίνω για μπουγάτσα. Δώσε μου μπουγάτσα και πάρε μου την ψυχή. Μπουγάτσα μίλκο. Ακριβώς. Δεν μπορώ να φανταστώ μετά τι όρια γίνονται με στο μπάνιο. Και στη Θεσσαλονίκη όταν έμενες, είχες πλακωθεί με όλη τη γειτονιά. Ισχύει αυτό? Ναι. Αυτό το σχολείο σε Βεσιρίδου, γιατί μέναμε μαζί. Έλσα, θα σε σκοτώσω. Για πες μου εσύ τώρα τα νέα σου. Πες μου τι κάνεις. Ρώτα μου τι θες. Ζωής, τι κάνεις. Αυτό που βλέπεις. Κάτι άλλο? Όχι. Εγώ δούλευα σε ένα μαγαζί με ρούχα στο New York που ανέφερα και πριν, New York Collection, από 17 μέχρι τα 26 μου. Όλα αυτά τα χρόνια βάλαγα 12 ώρα, το είχα καταυχαριστηθεί και τώρα ασχολούμαι με αυτό. Με τις παραστάσεις, με τα stand-up, με τα έτσι, με τα αλλιώς. Ρώτα με κάτι άλλο. Έχεις άλλες τρεις ερωτήσεις. Έχεις σπουδάσει κάτι? Εννοείται. Τι? Μάρκετινγκ και διοίκηση. Αστέρι. Άρα όταν θα φτιάξω κάτι θα έρθει. Εννοείται. Να βοηθήσεις. Μαρκετής θα σε δω, ό,τι χρειαστείς, εγώ είμαι εδώ. Δεύτερη ερώτηση. Είσαι ευτυχισμένος? Από τη ζωή μου γενικά. Ναι. Ναι. Πολύ την υγειά μας την έχουμε, κάνουμε πραγματάκια. Ναι, το έχω νομίζω, ναι. Να, με ένα χαμόγελο το πρωί. Τι ώρα ξυπνάς το πρωί? 8.30. Γιατί, τα θερά και την προπόνηση? Γιατί 10 έχω προπόνηση. Εμένα μου έχει μείνει από το μαγαζί αυτό. Και ξυπνάω 8. Όταν θα ξυπνήσω 8, θα ξυπνήσω μεταξύ 8. Σε βλέπω ότι ξυπνάς πρωί. Ναι, μα 8. Αλλά είσαι λίγο με τα μάτια κόκκινα, κάπως έτσι. Ναι, είναι λες και πίνω μπαφ όλη μέρα. Αλλά δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, ρε παιδί. Παναγιά μου. Μια ανάποδη μου είχαν κάνει μια φορά κάτι φίλοι μου και κόντευα να λιποθυμίσω. Ναι, μην το δοκιμάσετε ποτέ. Μακριά από αυτά. Ούτε τσιγάρο, ναι. Μακριά από αυτά. Πρέπει να φέρει και Πεσιρίδου. Για να γίνει ένα πάρτι μέσα στο αμάξι. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Έλα. Α, έλα. Την κουβέντα σου είχαμε. Πάλι. Είσαι on air, on air. Γιατί? Σε κατάλαβες την μπουγάτσα με το μίλκο. Και στην μπουγάτσα και στη γειτονιά. Εννοείται πως θα με καταλάβαινε, ρε. Εγώ δεν ήξερα ότι είστε τόσο φίλες. Τι, είμαι κάνας χάνος? Μου είπε ότι ήθελε να σε φέρει. Ναι. Γιατί δεν ήρθες? Γιατί εγώ κάνω προπονήσεις. Ναι, εγώ τι κάνω δηλαδή? Τα μισά. Κάπα. Μαζί δεν ήμασταν πριν μια ώρα στο γήπεδο? Α, όντως. Πρέπει να με δεις εμένα να τρέχω. Ωραία, πότε θα έρθουμε να κάνουμε προπόνηση? Όποτε θέλεις. Τι θα, 400? Τι κάνει 100 εμπόδια? Εγώ κάνω 100. Άμα θέλεις, μπορείς να βάλεις μια κόντρα μαζί μου. 100 εμπόδια. Αν μου δώσεις τα πρώτα 70 μέτρα, ξεκινάω. Μετά το πρώτο εμπόδιο θα φύγω κατρακυλώντας, αλλά δεν πειράζει. Θα το περάσεις από κάτω. Σου δίνω 85 μέτρα. Εντάξει. Προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Το έχω. Εσύ πας τώρα, κάνεις καμιά προετοιμασία για κάτι, για αγώνες, για σούξου μούξου? Κάνε μας μια ενημέρωση. Όχι, εγώ κάνω προετοιμασία για κορμί. Μόνο. Για παραλία. Κάνω προετοιμασία, κάνουμε και οι δύο προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Α, δηλαδή θα είσαι και εσύ στους Ολυμπιακούς να πιάσεις το όριο? Συγγνώμη, εγώ τι θα κάνω, θα κάτσω εδώ και θα τους βλέπω. Σωστό. Ωραία, σου ευχόμαστε λοιπόν εγώ και οι φίλοι μου που βλέπουν αυτή τη στιγμή το δρομολόγιο μας να τα καταφέρεις κι εσύ. Σε ευχαριστούμε. Δώστε μας όλη πάρα τη δική σας ενέργεια. Έτσι, να τα δώστε μας, παιδιά, όλη σας τη δική σας ενέργεια. Δώσε τα φιλιά μου στην Ιένα δίπλα σου. Ιένα. Θα τις θα δώσω. Ιένα, θα κάνει σύλλογο. Γάμα σίγμα Ιένες. Γάμα σίγμα γενοστό. Θέλεις να έρθεις? Άνετα. Τέλεια. Ωραία. Μπράβο. Και μετά θα κάνουμε ένα γάμα σίγμα γηπαετός και θα σε πετάξουμε μέσα. Το ακούω, το έχω. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την αποκλειστική συνέντευξη. Σοκ. Αποκλειστική συνέντευξη Ελισάβετ Πεσιρίδου στο αυτοκίνητο του Μαρι Γκλέν. Τι υπόθηκε? Τι υπόθηκε? Ποιος είναι ο νέος σύλλογος που θα ανοίξει? Έτσι. Έχεις βουτήξει ποτέ κλέφτη που σου έχει τσιμπήσει κινητό? Όχι. Αλλά άμα το έβλεπα μπροστά μου, δεν ξέρω τι θα έκανα. Σε πληροφορώ και για άλλον. Σε πληροφορώ ότι μικρός ήταν να με γράψω στιγμή γιατί τέτραχα πολύ γρήγορα. Και γιατί το έχασες στην πορεία? Έπαιζα τένις. Σε τσιπάς δηλαδή? Από τα Lidl. Χάρηκα τόσο πολύ. Και εγώ πάρα πολύ. Λέω κάθε μέρα να έρχομαι. Α, ναι, θα κάνουμε κάθε μέρα ένα δρομολόγιο. Ναι, δεν θα έχουμε τι να πούμε μετά το τρίτο. Μήπως να αρχίσεις να πας για ταξί, φάση. Κοίτα, με τόσες διαδρομές σίγουρα το έχω γυρίσει σε ταξιτζής και πρέπει να έχω μέσα λίγο αίμα κίτρινης φυλής. Λες, ε. Ναι. Σε βλέπω, σίγουρα. Το έχεις έτσι, το χαλαρό. Το νου σας, ρεμάλια. Το νου σας. Καλώς. Subscribe στο κανάλι μου. Κανάλι στο YouTube έχεις? Όχι. Θα ανοίξεις? Λες, θα ανοίξεις κι εσύ. Θα ανοίξεις κι εσύ, το ξέρω. Κάποια στιγμή θα ανοίξεις. Όταν ανοίξεις, θα έρθω. Λοιπόν, τέλεια. Subscribe στο κανάλι μου. Σας το βάζω εδώ. Δείξτε το, είναι εδώ ένα κουτάκι. Θα βάλουμε στο μοντάζ. Εδώ. Εκεί. Follow το Instagram της Αλέξανδρος Κάτω Παύλα Κοψιάλης. Όλοι. Follow το δικό μου, Κατερίνα Κάτω Παύλα Δαλάκα. Σας τα γράφω και στα description. Πείτε μου ποια θα θέλατε να είναι η επόμενη. Ποια θα ήθελες να δεις εδώ πέρα? Πεσιρίδου, αλήθεια. Πεσιρίδου. Ναι, 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 ναι. Και ποια άλλη εκτός από την Πεσιρίδου?
Και Χριστίνα Μπόμπα θα ήθελα να δω. Ναι, το έχουμε μιλήσει. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα του φέρω. Του φέρω ξεχωριστά για να βάλω μπιχτές λίγο στον ένα, λίγο στον να καταλάβω ότι. Το... Έτσι, τον τυριντά. Να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το είδατε όλο. Για όσου που το είδατε. Φιλάκια, έχει να του πει κάτι, κάποιο φιλάκια, μήνυμα. Του αγαπώ πολύ και χαίρομαι που υπάρχουν στη ζωή μου αυτοί οι άνθρωποι. Τέλεια. Αγαπημένο φαγητό, γρήγορα και κλείνουμε. Λαζάνια. Λαζάνια με τι. Τίμης. Με τι. Συνοδεία με τι. Με κοιμά, με σκατά, με κοτόπουλα, με τι. Με κοιμά, παιδί μου, με κοιμά. Φιλάκια και κάπως έτσι τελειώνει το επεισόδιο. Bye.